Αποκαλύψεις φωτιά για την τραγωδία στα Τέμπη μέσω του 984. Με βάση τα νέα δεδομένα, σε ρούχα και κλειδιά πανθρακωμένων τη μοιραία εκείνη νύχτα βρέθηκαν τα εκρηκτικά ξυλόλιο, το λουόλιο, προπάνιο και όχι μόνο το έλαιο σιλικόνης. Το θέμα επιβεβαίωσε λίγο αργότερα στον ραδιοφωνικό σταθμό το μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εντός της δικογραφίας βρήκε συμπληρωματικό πόρισμα του Γενικού Χημείου του κράτους. Είναι από τη δειρματοληψία που είχε γίνει από το χημείο του κράτους και στο χώρο του Ευαγγελισμού που έγινε η δολοφονία των ανθρώπων μας και στο χώρο στο Κουλούρι που πετάχτηκαν τα υπολείμματα που βγάλαν από το μπάζωμα στον Ευαγγελισμό. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά και από κάποια προσωπικά αντικείμενα αυτών των θυμάτων που επέβαιναν στην αμαξοστοιχεία. Τα αποτελέσματα τα πήρα εγώ προσωπικά από τη δικογραφία. Α, εσείς τα πήρατε, που, μάλιστα. Εγώ προσωπικά τα πήρα από τη δικογραφία, δεν τα πήρα σαν αποτελέσματα, τα πήρα μέσω της δικογραφίας που είχαμε κάνει την συμπληρωματική μήνυση απέναντι στην περιφέρεια και στον περιφερειάρχη και στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και ήταν στα χέρια μου η δικογραφία, οπότε θεώρησα σωστό να τα δώσω στον δικαστικό πραγματογνώμονα, τον κύριο Κοκοτσάκη. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, άλλοτε αξιωματικός του ανακριτικού τομέα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ειδικός πραγματογνώμονας σε θέματα πυρκαγιών ατυχημάτων και μπρισμών και τεχνικός σύμβουλος της Επιτροπής των Γονέων Συγγενών των Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών για την πυρκαγιά στο δυστύχημα, προέβη στον 984 σε μια συγκλονιστική αλλά και ανατριχιαστική αποκάλυψη για την έκρηξη και τη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση των τρένων στην Τραγωδία των Τεμπών. Λοιπόν, ευρέθηκαν αρκετά δείγματα τόλου ολίου, ξύλολίου, και είναι αυτά που είχαμε βρει και στα προηγούμενα δείγματα εξωτερικά. Εδώ είναι περισσότερο το του λουόλιου, τα δείγματα του λουόλιου και λιγότερο του ξυλολίου, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και ένα από αυτά να υπάρχει δεν έχει σημασία. Ευρέθησαν και αυτά, όπως ευρέθησαν παραφίνες, οι οποίες επειδή είναι υψηλών στερεάς μορφής περισσότερο. Σε πόρισμα πραγματογνωμοσύνης που παρέδωσε σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, που με τη σειρά τους γνωστοποίησαν σήμερα στην εισαγγελία Λάρισας από ευρήματα στα τρένα, αλλά κυρίως από ευρήματα υπολείπων σε ρούχα και αντικείμενα των νεκρών από τη φωτιά που ξέσπασε στα τρένα, προκύπτει η ύπαρξη εκρηκτικών υγρών και αερίων που η παρουσία τους από τρένα δεν δικαιολογείται, σε αντίθεση με το έλαιο σιλικόνης που δεν ανιχνεύτηκε παρότι υπήρχε στους μετασχηματιστές των δύο τρένων για την ηλεκτροκίνησή τους. Αρκεί πολύ μικρή ποσότητα, δεν μπορώ να σας πω πόσο ακριβώς. Ας πούμε, ενδεικτικά ο κόσμος γνωρίζει τι μπορεί να προκαλέσει μία φιάλη υγρά αερίου που μπορεί να έχει 5 λίτρα μέσα που διαρρέει σε ένα σπίτι. Έχω δει στην καριέρα μου γκρεμισμένα σπίτια με πολύ μικρότερες ποσότητες. Ξέρετε γιατί τα υλικά αυτά δημιουργούν αυτά τα προβλήματα? Διότι είναι πτυτικά, πάνε στο κατώτερο μέρος, δηλαδή στο έδαφος. Αυτό το πόρισμα μπήκε στη δικογραφία που ο κύριος Κωνσταντινίδης παρέλαβε προ 4 ημερών και αμέσως το παρέδωσε στο τεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη. Ένα ακόμα που θέλω να πω, κύριε Σαχή, είναι ότι αυτό σε αυτή τη στιγμή, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, παλεύουμε λίγο, διότι η άσκηση διώξεων που ασκεί η εισαγγελία είναι βέβαια σε διατάραξη των συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα πολλά θύματα, το οποίο είναι κακούργημα, αλλά μέχρι τώρα αφορά τα πρόσωπα που είχαν αμέλεια. Που σημαίνει ότι οι ποινές θα είναι ναι μεν ισόβια, δηλαδή για 25 χρόνια φυλακή, και σε 2, 3, 5 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί θα είναι έξω.